Επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό κοιμήσεως του Οτόκου Ηράκλειας και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης της ομοιρίας των Ηρακλειωτών στο Ποζάρεβα της Σερβίας 1916-1918. Η σημερινή μέρα είναι ένα μνημόσυνο στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνα τα χρόνια το 1916-18, όταν βία εκτοπίστηκαν από την περιοχή της Ηράκλειας, την περιοχή της Τζουμαγιάς τότε. Εκτοπίστηκαν από εδώ και βρέθηκαν με τη βία στο Ποζάρεβα της Σερβίας. Φυσικά όχι μόνον, και σε άλλες περιοχές κατά τη διαδρομή από εδώ για τη Σερβία έμειναν και σε άλλα σημεία. Οφείλουμε ως Δήμος εμείς να τηρούμε αυτή τη μνήμη και βέβαια να πω ότι δεν είναι μόνο το Ποζάρεβα ο τόπος που βρέθηκαν οι πρόγονοι των Ηρακλειωτών. Είναι και το Πέτροβατς, είναι και άλλα μέρη της περιοχής εκείνης της Σερβίας. Και βέβαια σήμερα κανείς θα βρει απογόνους εκείνων των Ελλήνων, των Ηρακλειωτών που βρέθηκαν στο Ποζάρεβατς, θα βρει απογόνους και στο Κόσοβο και στη Νέα Ζηλανδία ακόμη, γιατί έχουμε κάποιες επαφές με απογόνους αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι κατάφεραν και μιλούν και ελληνικά κιόλας και μας διηγούνται ιστορίες έχει αυτού του τύπου. Έχει γίνει και αδελφοποίηση. Σαφώς έχει γίνει μια αδελφοποίηση. Πρόσφατα είχαμε το τουρνουά μπάσκετ εδώ πέρα με φιλοξενούμενη την ομάδα του Ποζάρεβατς, μια ομάδα από τη Βουλγαρία επίσης. Λοιπόν, όπως επίσης ένα αποτέλεσμα αυτής της αδελφοποίησης θα είναι οι ανταλλαγές που θα γίνουν μεταξύ του ΕΠΑΛ του δικού μας, του Επαγγελματικού Λυγείου της Ηράκλειας, με το Αγροτικό Λύκειο του Ποζάρεβατς, που σημαίνει δηλαδή από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Τι θα γίνει ακριβώς? Θα ανταλλάσσουν γνώμες, γνώσεις, εμπειρίες οι μαθητές του δικού μας Επαγγελματικού Λυκείου με το Αγροτικό Λύκειο του Ποζάρεβατς. Το ζητήσαμε εμείς, το δέχτηκαν αυτοί και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μια καλή πορεία, γιατί πρόσφατα αντιπροσωπεία των καθηγητών του Ποζάρεβατς, του Αγροτικού Λυκείου εκείνου, ήταν εδώ, συζήτησαν με δικούς μας καθηγητές του Επαγγελματικού Λυκείου και τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός μπορούν να προκύψουν και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και σήμερα ακόμη. Πριν από 106 χρόνια και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 1916 διατάχθηκε από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής να διάσουν οι Ηρακλειώτες και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής στο μέτωπο που είχε οριστεί ως μέτωπο του Στριμώνα. Οι Ηρακλειώτες την 16η Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν από την Ηράκλεια με κατεύθυνση στη Βουλγαρία. Ένας αριθμός 10.000 κατοίκων μετατοπίστηκε και έφυγε προς τη Βουλγαρία. Κάποιοι έμειναν εκεί για κάποιους μήνες. Μετά τους μετέφεραν στη Σερβία και το Ποζάρεβατς, όπου φιλοξενήθηκαν για 3 χρόνια. Μετά τη λήξη των εχθροπραξιών άρχισαν να επιστρέφουν. Η επιστροφή δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο και ο αριθμός όσων επέστρεψαν ήταν το 1/3 σε σχέση με αυτό που έφυγαν. Οι υπόλοιποι χάθηκαν σε αυτή τη μετατόπιση και ταλαιπωρία. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ηράκλειας, κ. Γιώργος Κουτσάκης, βουλευτές του νομού και αιρετοί του Δήμου Ηράκλειας.